Αυτό το Σάββατο παίχτηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η πολύ αναμενόμενη επόμενη πράξη του δράματος στην παράσταση Ελλάδα 2.0. Μια πράξη που περιμέναμε με ενδιαφέρον, λόγω και της ανίποτης καταστροφής που πλήττει την χώρα από τον Ιούνιο. Παρακολουθήσαμε ένα πρωθυπουργό κατώτερο των περιστάσεων και απομονωμένο από την πραγματικότητα που ζει μια ολόκληρη χώρα και φυσικά και η περιφέρεια Θεσσαλίας. Όσο και να προσπαθούν να μαζέψουν τα ασημάζευτα, οι Πρετοριανοί, η αλήθεια δεν κρύβεται πλέον. Την ώρα που χιλιάδες συμπολίτες μας βιώνουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση, έχοντας χάσει τα πάντα, ο κύριος Μητσοτάκης, σαν άλλη Μαρία Αντουανέτα, έδωσε το κοινικό στίγμα της επόμενης μέρας στους προσκεκλημένους ολιγάρχες και λοιπούς αυλικούς που έδωσαν το παρόν στη Θεσσαλονίκη. «Δώστε στο λαό μπριός», αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά το επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, που φυσικά αντικατοπτρίζει το επίπεδο της κοινωνίας μας. Δεν κήρυξε τη Θεσσαλία σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Χάνει λοιπόν η χώρα την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης για ενίσχυση και αποζημίωση των πολιτών. Αντί αυτού προχωράει σε επέκταση Market Pass και μιλάει για αποζημιώσεις, τη στιγμή που συμπολίτες μας ακόμα δεν έχουν πληρωθεί τις ζημιές από τον Ιαννό. Το απόλυτο μηδέν λοιπόν. Εξυπακούεται ότι σε φυσιολογικές συνθήκες η πολιτεία οφείλει να στέκεται αρρωγός και εγγυητής της ασφάλειας του πολίτη. Εδώ όμως γινόμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς κοροϊδίας, όπως αποτυπώνεται στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Καταδικάζουμε τον εμφανή εμπεγμό των πολιτών που αποτελούν την κολόνα της πολιτείας και που αφήνονται βορρά σε μεγαλοσυμφέροντα από την κυβέρνηση των ολίγων και αχρήστων. Καταδικάζουμε την αδυναμία του πρώτου υπό του έργου και κατ' επέκταση όλης της Βουλής και του πολιτικού κατεστημένου να αντιληφθούν τον ρόλο τους και να διαχειριστούν την κατάσταση προς όφελος των πολιτών. Κύριοι, σας υπενθυμίζουμε ότι άρχεται σε ανθρώπους και ότι οι πολίτες πληρώνουν τους παχυλούς μισθούς σας με τους εξωφρενικούς φόρους που επιβάλλετε. Δεν έχετε κανένα σεβασμό από και προς τους πολίτες. Έχετε αποτύχει πλήρως και συμμετέχετε σε μια ατζέντα που η κοινωνία πλέον βλέπει καθαρά και αποδοκιμάζει. Αυτή η αιμονή ίσως να συνιστά και απάτη. Έλληνες άνθρωποι, χωρίς ένωση δεν υπάρχει πολιτεία και χωρίς πολιτεία δεν υπάρχει ελευθερία. Πλέον δεν τρέφουμε αυταπάτες. Ό,τι και να πάρεις από τον πάγκο τους είναι δηλητηριασμένο. Η κοροϊδία και η αδικία δεν θα σταματήσουν, όσο παραμένουμε απαθείς, διαιρεμένοι και περιμένουμε σωτήρες.